Ιταλία από έναν έμπειρο Toastmaster, στον οποίο ζητώντας τις συστάσεις καταλήξαμε ότι τελικά θα πρέπει να πούμε μόνο ότι έχουμε μια keynote ομιλία. Οπότε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καλώς στο βήμα τον αγαπητό Γιάννη Κανλή για την ομιλία του There is no other way. Γιάννη Κανλή. Πόσες φορές μας έχει τύχει να είμαστε στο κρεβάτι μας, στον καναπέ μας και να ακούμε ένα τραγούδι και να χανόμαστε, να σβήνουμε μαγεία ή να διαβάζουμε ένα βιβλίο και να χανόμαστε σελίδες. Ξαφνικά όμως, μετά από 4, 5, 10 φορές που ακούμε τραγούδι, έχουμε τη στιγμή που λέμε, ρε εσείς, το κάποιος το έγραψε. Ρε εσείς, αυτός, ένας μεσάρκα και ωστά το έγραψε. Δεν ήταν κάτι θεόπνευστο, θεόσταλτο. Κάποιος με πιτζάμες ίσως το έγραψε. Μπορεί να ήταν ο μεγάλος Μότσαρτ, μπορεί να ήταν ο μεγάλος Βασίλης Τελέγκας. Δεν έχει σημασία. Κάποιος άνθρωπος σαν και εμάς το έγραψε. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μία ερώτηση. Πού πιστεύετε ότι διαφέρουμε ψυχικά και πνευματικά από τους πιο πετυχημένους ανθρώπους στον κόσμο, επιχειρηματίες, πολιτικούς, καλλιτέχνες, πείτε μου, πού πιστεύετε ότι διαφέρουμε από όλους αυτούς ψυχικά και πνευματικά? Ακούω. Πείτε μου. Ναι. Άλλος. Ναι. Άλλο. Άλλο. Πού διαφέρουμε όλους αυτούς? Ψυχικά, ψυχικά και πνευματικά. Τι λέει η επιστήμη. Άλλος. Θέληση. Ψυχικά και πνευματικά διαφέρεις από κάποιον που έχει θέληση. Άρα πού διαφέρουμε. Ένα σαπουνάκι στην κυρία μου, πολύ αγάπη. Φυσικά! Φυσικά δεν διαφέρουμε πουθενά. Το είπες. Αυτό έχω βάλει ένα. Σύμφωνα με την επιστήμη, δεν διαφέρουμε απολύτως πουθενά. Επομένως, ο σκοπός της ομιλίας μου είναι να σας δείξω ότι ο δρόμος από την επιθυμία προς την επιτυχία είναι απλός. Χρειάζονται απλά τέσσερις φάροι που θα μας καθοδηγήσουν σε αυτά τα ταραχώδη νερά που ζούμε σήμερα. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Ξεκινάμε. Ο πρώτος φάρος στο ταξίδι προς την επιτυχία είναι ο φάρος της επιθυμίας. Σύμφωνα με την ψυχολογία, σε όλα τα μύτη και τα πλάτη του κόσμου, ανεξαρτήτως κουλτούρας, θρησκείας, υπάρχουν τέσσερις επιθυμίες. Υπάρχουν πολλές, τέσσερις είναι πιο δημοφιλείς. Τέσσερις. Η πρώτη επιθυμία, πιο δεδομένη, είναι η επιθυμία για λεφτά. Ποιος θέλει να είναι πλούσιος? Έλα, μην τρέπεστε. Φυσικά. Η δεύτερη είναι η επιθυμία για δόξα. Ποιος να είναι διάσημος? Τι λέμε, τα λεφτά, πολύ εμείς ήταν τη δόξα, δεις. Η τρίτη επιθυμία είναι η επιθυμία για ισχύ. Power. Ποιος θέλει να γίνει ισχυρός? Ηγέτης. Εγώ θα το θέλω. Η τέταρτη επιθυμία είναι η επιθυμία να επηρεάζουμε, to influence. Να, όχι σωστά, influencer, να επηρεάζουμε τις καταστάσεις της ζωής των ανθρώπων. Τι γίνεται όμως, η κοινωνία μας έχει αρχίσει και δαιμονοποιεί τις επιθυμίες μας. Σου λέει, όχι, να θες λεφτά, είναι δυνατόν. Είναι λίγο η θρησκεία, είναι λίγο η κοινωνία, όμως δεν μας αφήνουν να εκφραστούμε. Οπότε, πρόκληση σε όλους σας. Ποια είναι η πραγματική σας επιθυμία που θα σας βγάλει στον δρόμο την θάση σας? Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Έχω ένα φίλο που είναι εταιρεία πληροφορικής, Νίτσες. Έχει μια εταιρεία πληροφορικής, οπότε πριν μερικά χρόνια έκανε μια συνέντευξη, ξέρετε, HR, συνέντευξεις κλασικές. Οπότε, ξέρετε, ερωτήσεις κλασικές, πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα, και απαντήσεις των υποψηφίων, κλασικές, σε μια ομάδα, με άλλους ανθρώπους. Κάποια στιγμή όμως ένας νεαρός, για τη θέση του μάνατζερ, απάντησε ως εξής. Θα ήθελα σε 5 χρόνια από τώρα να είμαι στην εταιρεία σας και να γιορτάζω τα 5 χρόνια από τη μέρα που με προσλάβατε. Όπα. Αυτός ή μας τρολάρει ή είναι πολύ καλός. Έτσι, ε. Πού βλέπετε τότε, κύριε Γιαρόπουλε, τον εαυτό σας σε 10 χρόνια από τώρα? Να είστε εδώ τώρα. Και ο νεαρός τι είπε, σε 10 χρόνια από τώρα θα ήθελα να είμαι στην καρέκλα σου.
Θα υποθεί να ενώσει σε δύο, πρέπει να είμαι στη θέση σου και να είμαι εγώ που θα κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Οπότε ο φίλος μου τι έκανε εκείνη τη στιγμή, που τηλεφώνησε τη γραμματέα, ακύρωσε όλα τα ραντεβού. Έχουμε βρει αυτό που θέλουμε. Γιατί όταν είναι καθαρό το τι θέλουμε, την επιθυμία μας, όλα γίνονται πιο καθαρά μετά. Αρχίζουν και ξεδιαλύνουμε. Από ανέκδοτο, τώρα πρωί πρωί, είναι πρωί που ανέκδοτο. Δεν ξέρω αν αληθινό ή όχι, δεν ξέρω αν αληθινό, σας το λέω από τώρα. Ήταν κάποτε ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλτρουιστής, σχετικά φτωχός, αλλά ό,τι ήταν πόδινε στον κόσμο, αγάπη, από το εστέρημά του. Μέσα τα χρόνια, αυτός όμως του άρεσε να αγοράζει λαχεία για να κερδίσει. Αγοράζει λαχείο, ούτε τη μία μέρα, ούτε την άλλη μέρα. Παρ' όλα αυτά προσπαθούσε. Έδινε τον εαυτό του στην κοινωνία, αλλά έπαιρνε λαχείο μήπως το κερδίσει. Μια περάσανε και πέθανε. Πήγε λοιπόν στον παράδεισο. Εκεί λοιπόν στον παράδεισο, που να πάει ο άνθρωπος, είδε το Θεό και λέει, εδώ είμαστε. Αγαπητέ Θεέ, γιατί έχω σου δώσει τα πάντα σε αυτήν την κοινωνία, βοηθούσα από το εστέρημά μου. Μία φορά να μου δώσει το λαχείο, δεν σου ζήτησα. Μία φορά στο ζήτησα. Και τι είπε ο Θεός. Θα στο έδινα εάν έχεις αγοράσει ποτέ λαχείο. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθαρό το ότι θέλουμε. Και αν είναι καθαρό, δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Το επόμενο λοιπόν, ο δεύτερος φάρος προς το μυθάκι μας, είναι το ταλέντο. Σας διαβεβαιώ, όλοι αυτή τη στιγμή εδώ έχετε ένα ταλέντο το οποίο σας κάνει να ξεχωρίζετε από τους φίλους σας, στην πόλη σας, ίσως να είστε καλύτεροι, στην Ελλάδα, ακόμα και στον κόσμο. Ποιο είναι το ταλέντο σας, δεν το ξέρω εγώ. Έχετε ρωτήσει τους φίλους σας γύρω. Ποιο είναι το ταλέντο μου. Η Αναστασία είδα προχτές, ανέβασε ένα post που ρωτάει πού είμαι καλή στο Facebook. Χαμός από κάτω. Χαμός, σχόλια. Άρα ρωτήστε πού είστε καλοί. Ακόμα και αν δεν ξέρετε όμως, δεν μπορείτε να το βρείτε, σας προτρέπω να κάνετε μια ερώτηση στον εαυτό σας. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Δώστε σημασία που δίνατε μια ζωή σημασία στη ζωή σας, που παιδιά ίσως. Μπορεί σαν παιδιά να σας άρεσε να κρυφακούτε διαλόγους. Και ακόμα το κάνετε, έτσι. Ντροπαλά, αλλά να ακούτε. Μπορεί να γίνετε πολύ καλοί σεναριογράφοι. Αυτή είναι η ιστορία του Άρων Σόρκιν, του μεγαλύτερου σεναριογράφου αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ή να είστε πολύ καλοί στα λευκόματα στα στιχάκια και στις ρήμες. Μπορεί να γίνετε πολύ καλοί στιχουργοί, και αυτοί όχι. Αλλά ακόμα και αν ούτε εκεί μπορείτε να βρείτε, η επιστήμη είναι πάρα πολύ καθαρή. Αν κάνετε κάτι 10.000 ώρες, σύμφωνα με τον Dr. Erickson, θα γίνετε πάρα πολύ καλοί. Sorry, το λέει η επιστήμη. Δεν είναι μια άλλη που λέτε, η επιστήμη το λέει. Εάν λοιπόν κάνετε μια δραστηριότητα η οποία έχει όρια, προοδευτική δυσκολία και παίρνετε ένα τροφοδότηση να αξιοποιείτε υπό αυτές τις προϋποθέσεις, σε 10.000 ώρες θα γίνετε πάρα πολύ καλοί σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η επιστήμη είναι πολύ καθαρή. 10.000 ώρες βέβαια σημαίνει πολλά χρόνια, δεν σημαίνει χρόνου. Οπότε, ταλέντο, έρχεται το επίπεδο, δεν έχει σημασία, κάπου είστε καλοί. Πρέπει να το βρείτε αυτό που είστε καλοί. Στα μέσα του 19ου αιώνα στην Αμερική, το προσδόκιμο ζωής ήταν γύρω στα 43-44. Οπότε ήταν ένας ψιλόλιγνος Αμερικανός, ο οποίος στα τελευταία του γενέθλια ήταν σκυθροπός. Βλέπει η γυναίκα του, την άντρα μου, την Στεφάνη μου, λέει, άσε, είμαι 30 χρονών, προσδόκιμο 44, άρα ούτε καν είναι σύλληκας, πάνω από είναι σύλληκας. Και δεν έχω πετύχει τίποτα στη ζωή μου. Πού είσαι καλός, τι ταλέντο έχεις. Φαντάζομαι στην επιχειρηματικότητα, μ' αρέσει έτσι, να ανοίγω πράγματα, μαγαζιά. Κάν το. Οπότε αυτός ο νεαρός πήρε ένα δάνειο, άνοιξε το μαγαζί, στα 31 του γενέθλια, την άντρα μου, απέτυχα. Απέτυχα και στην επιχειρηματικότητά μου και τώρα είμαι ταπή και ψύχρεμος και χρωστάω και στην τράπεζα. Δεν πειράζει. Γυναίκα, έτσι πίσω από κάθε άντρα υπάρχει μια γυναίκα. Τι σ' αρέσει μια ζωή να κάνεις. Αυτός ο νεαρός, νεαρός για μας, αλλά είπαμε πάμε με σύλλικας, λέει, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, μ' αρέσει να διαβάζω, μ' αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους. Αυτά. Ωραία, του λέει η γυναίκα. Διάβασε. Όντως λοιπόν αυτός ο νεαρός
πήγε στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, 1850, στην Αμερική. Πήρε βιβλία, διάβασε και πέρασε στη νομική σχολή. Και μετά πέρασε και τις εξετάσεις. Και είναι ένας έγκριτος νομικός στην πόλη του. Όμως ξεχώρισε αμέσως από την εργασιακή του ηθική. Και το γεγονός ήταν φοβερός ηγέτης και βοηθούσε. Οπότε πάνε στην πολίτη και του λένε: ρε μεγάλε, πολύ καλός. Πίστευτο, μήπως να βάλει για γερουσιαστής. Ναι, γιατί όχι. Οπότε έβαλε για γερουσιαστής, απέτυχε την πρώτη φορά. Πέτυχε, την τρίτη πέτυχε. Βγαίνει στην Γερουσία. Πάει στο Κογκρέσο. Ξεχώρισε για την εργασιακή πολιτική αμέσως. Αμέσως. Οπότε λένε οι γερουσιαστές: ρε μεγάλε, είσαι πολύ καλός. Δεν βάζει για πρόεδρος. Γιατί όχι. Αυτή είναι η ιστορία του πιο επιδραστικού Προέδρου των ΗΠΑ, του Άμπραχαμ Λίνκον. Ξεκίνησε από αποτυχημένος και έγινε ο μεγαλύτερος Αμερικανός Προέδρος. Όμως, το ταλέντο μοιράζεται ισομερώς στους ανθρώπους. Οι ευκαιρίες όμως, όχι. Εδώ λοιπόν τώρα, περνάμε στον τρίτο φάρο, όπου ξεχωρίζουν οι άντρες τα αγοράκια, οι γυναίκες τα κοριτσάκια. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Αυτό που θέλω θα είναι χόμπι ή συνήθεια. Στα αγγλικά, το είχα πει κάποιο στους Αμερικανούς, στον όμιλό μου και λέω χόμπι or hobbit. Και με κοιτούσανε. Λέω τι βλάξει οι Αμερικανοί. Χόμπι or hobbit. Και μου λέει you mean habit. Έλα ρε αυτό ρε. Εντάξει. Οπότε, χόμπι ή συνήθεια. Ξέρετε στη ζωή μας, λέτε πολλές φορές δεν προλαβαίνω γι' αυτό, δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρήμα, είναι και αυτή η σειρά στο Netflix. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως δεν έχετε δικαίωμα να λέτε ότι δεν μπόρεσα να επιτρέψω να κάνω τους στόχους μου επειδή δεν είχα χρόνο, χρήμα κτλ. Πρώτα θέλω να σας μείνει το εξής. Κάνουμε ό,τι θεωρούμε σημαντικό για μας. Θα το ξαναπώ. Κάνουμε ό,τι θεωρούμε σημαντικό για μας. We do what is important to us. Εάν είναι σημαντικό η σειρά στο Vikings στο Netflix, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά μην λέτε μετά ότι δεν πρόλαβα, γιατί ακριβώς δεν είχα χρόνο, δεν είχα χρήμα. Κάνουμε ό,τι είναι σημαντικό. Μπορεί να είναι σημαντικό το παιδί σας. Κανένα πρόβλημα. Αλλά πρώτα πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Τι είναι σημαντικό. Και δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να δώσουμε και κάτι σε αυτό. Δεν λέω να δώσουμε να γίνει αιμονή, ξυπνάμε, κοιμόμαστε με αυτό το στόχο. Έτσι. Να γίνει μια συνήθεια. Συνήθεια σημαίνει να γίνεται καθημερινά κάτι. Για 21 μέρες, 30, 66, 77, 77 μέρες. Κάτι. Γιατί όταν γίνει συνήθεια, μετά είναι μια χιονοστιβάδα που δεν σταματάει για τίποτα. Μετά γίνεται, τι λέμε στα ελληνικά, εξιεστή δευτέρα φύσης. Δεν σταματάει για τίποτα. Αλλά δεν λέω να αφιερώνετε όλο σας το χρόνο σε αυτό. 10% μπορείτε του χρόνου των χρημάτων σας. 10%. Δηλαδή, 8 ώρες δουλεύουμε, 8 ώρες κοιμόμαστε, με 8 ώρες, μια ώρα περίπου κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Βρέξει χιονίσει. Βρυξέλλες, Χίο, οπουδήποτε είμαστε. Μια ώρα κάθε μέρα μπορούμε. Και κάτι που ξεχνάμε πολλές φορές, δεν είναι και μόνο μία ώρα, αλλά πρέπει να δίνουμε και δώρο στον εαυτό μας για τις μικρές επιτυχίες. 10% των χρημάτων σε αυτό, κάντε κάτι, πάρτε, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Ένα ταξίδι στοιχείο, μια τσάντα, ένα ρολόι. Κάτι πετύχατε, δώστε δωράκι στον εαυτό σας. Θα το χρειαστείτε. Εδώ θα ήθελα να πω την ιστορία, κάποιος την έχω πει, του Τριστάν ντε Μοντεμπέλο. Δεν είναι είδος μανιταριών, έτσι. Είναι ένας μουσικός, ένας τέχνης, το 17, αποφάσισε να νικήσει τις φοβίες του. Ποιες ήταν οι δύο πιο μεγάλες φοβίες του? Τα φίδια και το public speaking. Τα φίδια και το public speaking. Λέει λοιπόν τα φίδια, άλλη φορά. Πάμε public speaking, φαίνεται το βατό. Πώς μπορώ, λένε οι φίλοι του στην Αμερική, πριν έσαν όλοι το Toastmasters. Πάει λοιπόν, Τετάρτη, Ιανουάριο του 17, ενθουσιάστηκε. Είδε μια ομιλία και μαγεύτηκε. Θέλω να το κάνω. Μπράβο. Αίτηση επιτόπου. Πότε την επόμενη συνάντηση είναι Τετάρτη. Θέλω να κάνω την ομιλία. Δεν γίνεται. Γιατί. Έχουμε του διαγωνισμού του ομίλου. Club contest. Τι είναι αυτό. Λέει πρέπει να. Έτσι όπως νικήσει πάει προς τα πάνω. Ωραία, θέλω και εγώ. Δεν γίνεται. Γιατί.
πρέπει να έχει περάσει δύο επίπεδα, 7 ομιλίες για να φτάσει να μπορέσει να δώσει. Τι έκανε λοιπόν ο Μοντεμπέλο και ο Πορτομπέλο τα μανιτάρια? Για τις επόμενες 7 ημέρες πήγε σε 7 διαφορετικούς ομίλους και έδωσε 7 διαφορετικές ομιλίες. Για την Τετάρτη στις 12 η ώρα, που έδωσε την 7η ομιλία, τσεκ, και πήγε στον όμιλό του και έδωσε ομιλία. Την 8η ομιλία σε 7 μέρες. Και έπεσε. Του λένε, απίστευτο. Τώρα έχουμε το αίρια. Τι είναι το αίρια πάλι? Του λέει, σε 30 μέρες από τώρα θα είναι και άλλη ομιλία. Για 30 μέρες έδινε κάθε μέρα ομιλία σε διαφορετικό όμιλο, μέχρι να βρει την τέλεια ομιλία. Έπαιρνε ένα τροφοδότηση, άλλαξε την ομιλία του. Κέρδισε. Λέγανε Pass Division. Τι είναι αυτό πάλι? Σε 30 μέρες. Και για αυτός για 30 μέρες πάλι. Αποτέλεσμα. Είναι ο μοναδικός στην ιστορία ενός οργανισμού 100 ετών, όπως ο Toastmasters, ο οποίος σε 7 μήνες από το 0 έφτασε τον Αύγουστο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 180 μέρες, 180 ομιλίες. Έχει ένα Excel στο site του που γράφει σε ποιον όμιλο πήγε, τι ομιλία έδωσε και τις αξιολογήσεις του. 180 αξιολογήσεις. Όταν λοιπόν κάτι γίνει συνήθεια, μετά δεν σταματάει και τίποτα. Γι' αυτό μετά πάμε και στο τελευταίο φάρο που θέλω να σας πω, που είναι το πάθος. Όταν κάτι γίνεται πάθος, τότε είναι μέσα μας, τα σωθικά μας και δεν σταματάει με τίποτα. Αν δεν το εκφράσουμε, δεν μπορούμε και εγώμαστε. Οπότε όταν κάτι κάνει συνέχεια, μετά γίνεται μια χιονοστιβάδα που δεν σταματάει με τίποτα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αστερίσκος. Το ότι έχετε ένα πάθος δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δίπλα σας το συμμερίζονται. Το 2015 ο Μοχάμεντ Κατάνι, ένας τραβλός Σαουδάραβος, κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Απίστευτο για τον ίδιο. Τραβλός να κερδίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Public Speaking. Τι έκανε το πρόγραμμα, πήρε τηλέφωνο του γονείς του. Μπαμπά, τι μάθανε ο μπαμπάς, Σαουδική Αραβία, Las Vegas, διαφορά ώρας, τι έγινε, ρε. Κέρδισα, κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Λέει ο μπαμπάς του, θα πάρει λεφτά γι' αυτό. όχι. Να τα πούμε το πρωί γιατί κοιμόμουν. Οπότε δεν χρειάζονται όλοι το πάθος σας. Προσέξτε το. Πριν δύο χρόνια λοιπόν έκανα μια συνειδητή απόφαση και ακολούθησα αυτό που διάβασα και λίγο μεταρακούνησε, που έχει πει νομίζω ο Τζιμ Ρον, που λέει είστε ο μέσος όρος των 5 ανθρώπων που δίνουν πιο πολύ σημασία, που ξοδεύετε πιο πολύ χρόνο μαζί τους. Λέω κάτι να δω ποιοι είναι αυτοί οι 5. Τους γράφω, βγάζω το μέσο όρο. Πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν με αγαπάνε, τους αγαπάω, το αντίθετο. Αλλά όταν είμαστε ο μέσο όρο των 5 ανθρώπων που δίνει και πολύ χρόνο, του βάλει κάτω να δει και βάλει μέσο όρο. Και τότε λοιπόν αποφάσισα να αλλάξω του 5 ανθρώπου. Συνεχίζω να είμαι με του κολλητού μου έτσι, ό,τι απαιτείται, αγάπη όσο δεν του ζητάμε, αλλά αποφάσισα να είμαι με ανθρώπου που έχουν το ίδιο πάθο, ώστε ο ένα να τραβάει τον άλλον προ τα πάνω. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Επομένω, θα ήθελα, αγαπητές φίλες και φίλοι, να καταλήξουμε ως εξής. Στα φορτουνιασμένα νερά της καθημερινότητάς μας, για να μπορέσουμε να τα περάσουμε με ασφάλεια, πρέπει το καράτη της ύπαρξής μας να έχει δύο πράγματα. Δύο. Έναν έμπειρο, αξιόπιστο, δεξιοτέχνη καπετάνιο. Εσάς. Και δεύτερον, πρέπει να έχει ένα χάρτη. Ο οποίος χάρτης να δείχνει ποιος είναι ο πολικός αστέρας και πώς θα πάμε προς το στόχο μας. Γι' αυτό το λέω χρειαζόμαστε 4 φάρους. Σας προτρέπω λοιπόν, όπως θα σκορπίσετε σε 2-3 μέρες στα σπίτια σας, στις πόλεις σας, στις χώρες σας, Βέλγιο, Ιταλία, Θεσσαλονίκη, άλλη χώρα, να ξεκινήσετε ως εξής. Καθορίστε ποια είναι η επιθυμία σας και να είστε ειλικρινείς στον εαυτό σας. Δείτε πού έχετε ταλέντα. Και αυτό κάντε το συνήθεια. Και όταν κάνετε συνήθεια, θα γίνει ένα πάθος που δεν σταματάει με τίποτα. Αν τα κάνετε αυτά, είμαι σίγουρος ότι κάποιος από εσάς του χρόνου, τέτοια μέρα, μπορεί να είναι εδώ και να μας πει πώς σε ένα χρόνο από τώρα πέτυχε κάτι και να μοιραστεί την ιστορία του μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό να ρωτήσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις που έθεσε ο Γιάννης στον εαυτό.